αφήσουμε τον κύριο Βερνίκο να τοποθετηθεί, γιατί τον έχουμε ακούσει τώρα για το θέμα αυτό και μετά πάμε και σε άλλο. Η άποψή μου είναι ότι η υπόθεση αυτή που συζητάμε έχει διάφορα. Άλλο το κοινωνικό επίπεδο, άλλο το νομικό, άλλο το οικονομικό. Όσον αφορά το κοινωνικό, όλοι συμφωνούμε ότι κάθε φορά που υπάρχει ένα. Είσαι αντιμέτωπος με ένα ανθρωπιστικό πρόβλημα. Μακάρι να μπορέσει να το σώσει και εσύ ο ίδιος ακόμα. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Αυτό πρέπει να υπάρχει κοινωνική ευαισθησία. Όσον αφορά το νομικό, όλα αυτά που ακούω, εμένα η άποψή μου είναι σταθερή. Ότι στην Ελλάδα, λόγω του κρατισμού, του νομικισμού και του υπαλληλισμού, η χώρα δεν είναι κυβερνήσιμη. Είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει. Μιλάμε για νομικισμούς που είτε πολλές φορές είναι έτσι είτε αλλιώς. Θεωρώ ότι συνήθως ο πολίτης είναι θύμα. Που ξεκινάει από το χρόνο που χρειάζεται να αποδοθεί η δικαιοσύνη μέχρι ο τρόπος που λειτουργεί και όλη αυτή η κατάσταση είχε σαν αποτέλεσμα σημαντικό στο να χρεοκοπήσουμε. Αυτή είναι η δικιά μου ανάγνωση. Απλώς όλα τα άλλα τα θεωρώ μπράβο ποιος το παλεύει από εδώ και μπράβο κάθε φορά που δικαιώνεται. Όχι το σύστημα όπως λειτουργεί. Πιστεύω ότι όλοι έχουμε συμβάλει και κυρίως όσοι έχουμε σχέση με την ηγεσία μιας χώρας. Αν δεν έχει υποδομές. Ναι. Ότι έχουμε συμβάλει μια χώρα που δεν όλοι. Είναι κυβερνήσιμη. Προφανώς η ευθύνη είναι πρώτα σε όσους ηγούνται ενός λαού και όχι του απλού του ανθρώπου. Το σίγουρο πάντως είναι ότι δεν είναι κυβερνήσιμη αυτή η χώρα με αυτό το σύστημα που υπάρχει. Και αν προχωρούσα τη σκέψη μου, θα έλεγα ότι αν υπάρχει κάποιο μήνυμα από τις εκλογές, είναι ένα μήνυμα αγωνίας. Κοιτάξτε όλοι εσείς που, εν πάση περιπτώσει, ασκείτε κάποια εξουσία με οποιοδήποτε αυτό, είστε μέσα στα πράγματα, είστε δεν ξέρω τι, κοιτάξτε τι θα συνοηθείτε να στρώσουμε τη χώρα. Τώρα, αυτή είναι καταρχήν η προσέγγιση μου γύρω από αυτό το θέμα. Δηλαδή, το θεωρώ ότι είναι ένα σύμπτωμα μια συνολικότερη αρρώστια στην οποία ζούμε. Με πάρα πολλά θύματα που απλώς αυτή τη στιγμή συζητάμε αυτό το συγκεκριμένο. Για να αντιγράψουμε τι σημαίνει, πώς λειτουργούν οι δικαιοσύνες σε άλλες χώρες. Αυτή είναι έτσι λίγο πολύ η αντιμετώπιση μου. Από πλευράς λειτουργίας, όχι αποφάσεων. Από πλευράς λειτουργίας, διότι αν δεν έχει την λογικά μια ευνομούμενη κοινωνία, δηλαδή θα έπρεπε καταρχήν να εξασφαλίζει ένα μήνυμα απασχόληση στους ανθρώπους. Και εγώ μια τώρα είπε πριν από λίγο. Τι να πει κανένα, είναι να τον ποτέ να τοποθετήσει αντίθετα. Άλλη οικονομική διάσταση. Μπορεί να σου πει το κράτος, εγώ έχω χρεοκοπήσει, δεν έχω λεφτά να πληρώνω τώρα, τι μου λες εσύ, τι παίζεται. Αυτή είναι άλλη διάσταση οικονομική. Άρα είναι άλλο οικονομική, άλλο η νομική, άλλο η κοινωνική. Κοινωνικά δεν μπορούμε όλοι να είμαστε αλληλένδετοι κάθε φορά που αντιμετωπίζουμε ένα κοινωνικό πρόβλημα. Ο κύριος Μιχάλαρος, ο πρόεδρος του Δημοτικού Επιτελείου, εκπροσωπεί. Κύριε Τσουγκαλά, ή όχι. Αυτό τώρα είναι άλλο θέμα. Το δικαστήριο έκρινε ότι πληρώνει περισσότερο. Είναι άλλη υπόθεση. Η συλλογιστική. Σύντομα τις απόψεις μου. Καταρχήν θέλω να επιθυμίσω ότι στη δημοκρατία, εάν έχεις 10 ανθρώπους και οι 7 διαφωνούν μεταξύ τους, έχουν διαφορετική άποψη, ενώ οι 3 συμφωνούν, θα κυριαρχήσουν οι 3. Άρα δεν υπάρχει θέμα. Μια στιγμή δεν είναι. Το θέμα είναι κατανοητευτικό το σύστημα. Είναι και το 30% δεν είναι 51%. Καλός ή κακός στηρίζεται στην πλειοψηφία. Στην πλειοψηφία, ναι, αλλά σε ένα όριο. Όχι, δεν υπάρχει όριο. Σας το λέω. Σας λέω πόσο πιο χαρακτηριστικό. Εάν έχετε 10 ανθρώπους και οι 8 έχει ο καθένας, κυριαρχούν οι 2. Πώς θα το πω. Ας συμφωνήσουν οι άλλοι σε μία άποψη. Τώρα μην το εξηγήσουν περισσότερο, είπα την άποψη. Μια στιγμή, σε μία επιχείρηση. Αν έχει 50%. Σε μία επιχείρηση. Εάν. Έστω και αν έχει το 10%, αν το άλλο 90% δεν μπορεί να σχηματίσει μια πλειοψηφία, υπερισχύει το 10%. Πώς να το εξηγήσω διαφορετικά, είναι ας δημιουργήσουν πλειοψηφία οι άλλοι. Μα σιγανάει το 20% δηλαδή. Βεβαίως. Αυτό είναι δημοκρατία. Δεν είναι δημοκρατία. Εσείς σκεφτείτε να αναφέρεσαι με το 50%. Αυτό είναι επιχείρηση. Γιατί επιχείρηση. Επιχείρηση έχουν φτιάξει. Αυτό που έχουμε τώρα είναι επιχείρηση. Σας παρακαλώ. Δεν είναι δημοκρατία. Αφήστε να πείτε την κουβέντα που θέλει να πει ο κ. Βερνίκος. Α μην ήταν τον πόνο στο 100%. Εγώ να υπενθυμίσω ότι έχω πάει στη φυλακή για τις ιδέες μου και για τη δημοκρατία. Δεν διαφωνεί. Τον ορισμό της δημοκρατίας διαφωνήσαμε. 2 με 8 είναι διαφορά. Δεν είναι δημοκρατία. Το καταλάβα, το καταλάβα. Το καταλάβα. Κάνουμε δική συνάντηση περί δημοκρατία. Μα γιατί το κάπως έτσι λειτουργούσε και η μαφία στην Αμερική. Τώρα τι σχέση έχει αυτό? Όχι, έχει σημασία. Αλλά πάντως αυτή η ώρα είναι στο παιχνίδι. Τώρα, παιδιά, συγγνώμη. Η κυβέρνηση εκλεγμένη είναι, μην τρελαθούμε κιόλας. Αυτό το σχόλιο ήταν. Εκλεγμένη είναι η κυβέρνηση, δεν είναι διορισμένη. Δεν είναι διορισμένη η κυβέρνηση. Είναι εκλεγμένη με αυτό το εκλογικό σύστημα.
Ας το αλλάξει ο επόμενος. Δεν μπορούν να συμφωνήσουν σε μία. 41% το είναι και αυτό. Ναι, αν κάθε φορά που γινόταν τότε, κάθε φορά που γίνονται εκλογές. Οι προεκλογές δεν αλλάζει κυβέρνηση. Στην Ευρώπη χάσανε κυβέρνηση. Πάμε στο άλλο. Γράμματα ξέρουμε. Δεν άλλοι μόνο δεν καταλαβαίνουμε. Το 20% τώρα να κυβερνάει. Θα έπρεπε να πέσει και στην Αγγλία η κυβέρνηση τότε που ήταν ο Φάραντς πρώτος. Όχι, αυτό δεν συζητάμε αυτό. Δεν έπεσε. Σωτήρι, δεν είναι αυτό το ερώτημα. Άλλο είναι οι ευρωεκλογές, άλλο είναι η θεματολογία. Έχουμε άλλα προβλήματα. Να πάμε τώρα πολύ σημαντικότερα από αυτό που θέλω. Αυτό το είπα σαν ένα. Θα πρέπει να εξετάσουμε κάποια στιγμή. Γιατί μα έρχονται. Λοιπόν, αυτό τώρα στα θέματα των εκλογών. Η άποψή μου είναι ότι ο κόσμος προσπάθησε να δώσει ένα μήνυμα από τη μια πλευρά και αγωνίας και πολιτικής σταθερότητας και προσπάθησε να το κάνει όσο πιο σοφά μπορούσε και πιστεύω ότι ο ψήφος έχει πάντα μια σοφία. Αυτή είναι η προσωπική άποψη. Τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια, τα 40 που το παρακολουθώ, η ψήφος πάντα έχει και νόημα αυτό που γίνεται. Εάν με ρωτάτε ακόμα πώς το ερμηνεύω, εγώ θεωρώ ότι η ψήφος κυρίως βγάζει κραυγή αγωνίας. Αγωνίας στους κυβερνώντες, αγωνίες στις ηγετικές ομάδες, στα κόμματα, κοιτάξτε τι θα κάνετε, γιατί εμείς πεθαίνουμε. Το καταλάβανε. Το καταλάβανε τώρα τι. Μα το καταλάβει ο καθένας από εμάς να το καταλάβει. Δεν είναι ούτε εσείς ούτε εμείς είμαστε έξω από αυτό το πράγμα. Ο λαός, ο απλός ο πολίτης πάει και ψηφίζει την ώρα ψηφίζει. Ψηφίζει και στέλνει μηνύματα στις ελίτ, στους πάντες στέλνει. Κοιτάξτε τι θα κάνετε να μας σώσετε. Γιατί εγώ σου λέω, ένας απλός εργαζόμενος που καθημερινά εξαντλούμε στην προσπάθεια της επιβίωσης, εσείς που έχετε και το χρόνο και να μιλάτε και συναντιέστε και να συμμετέχετε σε κόμματα ή να είστε δημοσιογράφοι, κοιτάξτε τι θα κάνετε να μας σώσετε. Έτσι το προσλαμβάνω εγώ το θέμα. Ναι. Σαν κραυγή αγωνία. Εν πάση περιπτώσει, αυτή είναι η δικιά μου ερμηνεία. Ναι, εντάξει, μα και δική σα ερμηνεία. Τώρα, συγκεκριμένα τώρα, ο δικός μου χώρος που εκπροσωπώ, ο λεγόμενος της δημοκρατικής παράταξης που λέω, είναι καλός ή κακός οικονοτροποιημένος, είναι κινούμενη άμμος. Δεν εκφράζεται. Δεν θεωρώ τα ποσοστά που παίρνουμε εκφράζουν αυτή την παράταξη. Εάν το δω πιο στενά για την ελιά, επειδή συνέβαλα στο να δημιουργηθεί η ελιά, θα λέγω ότι είμαι ικανοποιημένος, γιατί θεωρώ επιτυχία να παίρνεις ποσοστό καλύτερο από το προσδοκόμενο. Όταν το προσδοκόμενο ήταν χαμηλότερο, το ότι πήραμε και στάθηκε αυτό το πράγμα, θεωρώ ότι είναι θετικό στοιχείο. Αυτό δεν σημαίνει. 10% δεν το βέβαια. Δεν ξέρω, εγώ σας λέω τη δικιά μου άποψη. Η δικιά μου άποψη ήταν ότι για τον κόσμο έκανε εντύπωση το ότι πάρθηκε αυτό το ποσοστό. Για μένα όμως το θεωρώ ότι αυτό είναι μεγαλύτερη υποχρέωση. Μεγαλύτερη υποχρέωση να δούμε πώς τον κόσμο αυτόν θα τον αναδιαθρώσουμε, πώς θα τον ενώσουμε, πώς θα εκφραστεί πιο σωστά και γενικά αυτό που ονομάζω δημοκρατική παράταξη, πώς θα πάρει το ποσοστό που της ανήκει, που το θεωρώ απαραίτητο για να είναι κυβερνήσιμη η χώρα. Αυτή είναι η δικιά μου ανάγνωση. Επιπρόσθετα να θυμίσω ότι προσωπικά εκπροσωπώ και τον τουρισμό, τη θάλασσα, που πιστεύω ότι μπορούμε να συμβάλλουμε θετικά στο να πάει καλύτερα η χώρα. Το 2014 περιμένουμε μια καλύτερη χρονιά. Και από αυτή την πλευρά θα κάνουμε μια πλευρά προκειμένου να πάει καλύτερα ο τόπος. Τώρα, για να κάνω και λίγο πολιτική έστω, αυτά που λέει ο Δημήτρης ο Τσουκαλάς, ο αγαπητός Δημήτρης, λέει, ο Δημήτρης καλά τα λέει. Εάν αύριο ήταν αυτός υπουργός, μια χαρά θα τα βρίσκαμε. Το ζήτημα είναι ότι ο πυρήνας του ΣΥΡΙΖΑ δεν τα πιστεύει καν αυτά που λέει ο Δημήτρης. Ο πυρήνας του ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζει την ανατροπή. Και προσπαθεί να παρασύρει με διάφορα λόγια ότι τάχα είναι σοσιαλδημοκράτη. Ανατροπή εννοείται, αυτή ανατροπή. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τι σημαίνει ανατροπή. Ανατροπή, σας λέω, ότι ο πυρήνας, μακάρι ο ΣΥΡΙΖΑ να γίνει. Θα χάσεις το σπίτι σου. Τι σημαίνει ανατροπή. Το χάσαμε τώρα. Με τη Νέα Δημοκρατία. Τι έχετε στο μυαλό σας με τη λέξη ανατροπή, για να καταλάβω. Μισό λεπτό, κύριε Τσουκαλά, για να καταλάβω. Ανατροπή. Τι έχετε στο μυαλό σας. Μια στιγμή, τι έχετε στο μυαλό σας. Απέναντι στο οικονομικό σύστημα, που είναι ένα άδικο οικονομικό σύστημα, ή το υποστηρίζει γιατί σε συμφέρει, ή προσπαθεί να το βελτιώσει, ή προσπαθεί να το ανατρέψει. Ναι. Προσωπικά θεωρώ ότι η σοσιαλδημοκρατία προσπαθεί να το βελτιώσει. Γιατί πιστεύω ότι η ανατροπή δεν έχει κάπου σημείο αναφορά. Δεν μπορεί να αποτελεί σημείο αναφορά ούτε η Βενεζουέλα ούτε η Βόρειο Κορέα. Ο πυρήνα όμω του είναι. Ανατροπή σημαίνει λοιπόν ότι επειδή οραματίζομαι ένα καλύτερο κόσμο, προσπαθώ να επιβάλλω την άποψή μου στην οικονομία. Το οποίο δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν είναι τυχαίο ότι ο ΣΥΡΙΖΑ στην Ευρώπη εκπροσωπεί το 5-6%. Είναι περιθωριακή δύναμη. Εξ παρακάτω.
Μην βλέπεις την Ελλάδα έχει ένα μεγαλύτερο ποσοστό εξαιτίας της κρίσης που έχουμε. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ο ΣΥΡΙΖΑ γιατί μακάρι... εκπροσωπεί για βελτιστικό κόμμα. Διότι το κόμμα, διότι το κόμμα και το ρίξατε πολύ καλά. Στην Ελλάδα να πούμε. Ένας παρακαλώ. Είπε κάτι πολύ σωστό. Ένας παρακαλώ. Έτσι τώρα στη συζήτηση. Το τι εκπροσωπεί στην Ελλάδα την ψηφίστηκε. Δεν ψηφίσε το 4 ή 6 Έλληνας. Δεν είναι μέσα. Είναι κάτοικος. Παρακαλώ, παρακαλώ, αφήστε να μιλήσω. Άλλο είναι κύριε Ευγενάκη, άλλο είναι το. Ναι, πες το. Εδώ έχει πάρει 27%. Τι έχει πάρει? 27% δεν πήρε τώρα. Γιατί να μην στείλει ο κόσμος ένα μήνυμα? Όχι, αυτός λέω. Να στείλει ότι εδώ κάτι γίνεται. Γιατί είπατε προηγουμένως ότι... Τι πάει να πει ότι υιοθέτησε και αυτόματα το οικονομικό πρόγραμμα του πυρήνα του ΣΥΡΙΖΑ είναι μια συνιστόδηση του ΣΥΡΙΖΑ. Όταν ψηφίσει κάποιος ένα κόμμα, συμφωνεί μαζί του. Το ΣΥΡΙΖΑ είναι δεδομένο ποιο είναι, το έχουμε βγάλει προς τα έξω. Είπαμε, οι εκλογές για μένα, εγώ είπα τη δικιά μου ανάπτυξη των πραγμάτων. Έχουμε εκλογές, δεν είχαμε εκλογές. Να μιλήσουμε εμείς. Σας παρακαλώ, μην το κάνετε συνεχώς. Να μιλήσουμε εμείς. Μην το κάνετε, γιατί δεν ακούει και ο κόσμος. Δηλαδή, για αυτή τη συζήτηση κάνουμε την εκπομπή για να ακούσει ο κόσμος. Ναι, απόψεις, αλλά όχι όμως μονολόγους. Μιλάει ο ένας πάνω στον άλλο, δεν ακούγεται. Είπε μια λέξη ο Γιώργος Βεργίπος, ανατροπή. Ο πυρήνας του ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, αυτό το 3-4%. Αυτό φοβάστε, δηλαδή. Και θα επικρατήσει το 27% το άλλο. Το 3-4. Ο πυρήνας ποιος είναι? Υπάρχουν κάποιοι του 4%. Ο πυρήνας της ιδεολογίας του και όπως εκφράζεται, ανεξάρτητα αν σε περιόδους προεκλογικούς αυτό ωριοποιείται και παίρνει μια άλλη μορφή. Μόνο κρύβεται, θέλει να πείτε, από αυτό που θέλει. Δεν το πιστεύει, ναι, το λέει για προεκλογικούς λόγους. Πώς τα κόμματα έρχεται στην εξουσία, δηλαδή. Δεν ξέρω αν έρθει στην εξουσία, μπορεί να γίνει σοσιαλδημοκρατία κανονική. Μακάρι να έρθει, άμα έρθει να γίνει σοσιαλδημοκρατία. Σας λέω ποια είναι η δικιά μου η ανάγκη. Ότι μέχρι να γίνει σοσιαλδημοκρατία θα μας πάει πίσω. Το οικονομικό πρόγραμμα που είναι. Σιγά σιγά θα γίνει, γιατί δεν υπάρχει. Ναι, αλλά η κυρία Λίγο είπε κάτι γύρω από την άλλη χώρα. Με μια στιγμή εμεί τι ευθύνουμε επιτέλου. Μια στιγμή να φύγουμε εμεί. Γιατί εσείς το κάνετε αυτό? Γιατί πρέπει να γίνεται αυτό. Μετά είμαστε και άφωνοι άνθρωποι. Ναι. Δεν είναι σωστό δηλαδή. Δεν είναι λοιπόν, είπε κάτι ο κ. Αυγενάης. Βοήθησε το αποτέλεσμα για να πιέσει ο Σαμαράς, ο πρωθυπουργός, τη Μέρκελ, ξέσφιξε τη δουλειά. Αυτό γιατί το αγνοείτε? Εγώ τι να γνωρίσω τα μηνύματα από εσείς? Πω αυτό το μήνυμα. Ότι αν δεν υπήρχε και ήταν 40% υπέρ της κυβέρνησης. Μα είναι δυνατόν συγγνώμη να είναι 40%? Μα είναι πραγματικότητα αυτό που μου λέτε? Εγώ σας λέω, η δικιά μου ανάγνωση είναι ότι ο κόσμος στέλνει σοφά την ψήφο του. Ναι, και ωφέλησε. Και την πολιτική σταθερότητα και την αγωνία του. Όλα τα στέλνει. Μια χαρά τα στέλνει. Έστειλε κάτι που το κρύβανε αυτοί που κυβερνάνε προς τα έξω, ότι δεν αντέχει ο λαός. Έξω περνούσε, ερχόταν η κυρία Μέρκελ. Ερχόταν η κυρία Μέρκελ, επίεσε την Ακρόπολη. Δεν ξέρει, δεν έχει τα σχέδια. Όλος ο κόσμος ξέρει το τι έχουμε τραβήξει. Μα αξιέστορη μας που έκανε, κύριε. Και το πλεόνασμα, γιατί στην Ευρώπη πιστεύουν ότι εμείς έχουμε κάνει την προσαρμογή. Άλλες χώρες έχουν το πρόβλημα. Θεωρούν ότι πολλοί έχουμε. Το είδατε, ναι, το είδατε να ξεσφίξουν τη θηλιά. Απ' έξω. Μα αυτό θα ξεσφίξει σίγουρα. Σιγά σιγά. Πότε? Θα ξεσφίξει. Αλλά ήδη έχει αρχίσει να ξεσφίξει. Εγώ δεν έχω τη στην αγορά. Στην αγορά ζω κι εγώ. Λοιπόν, πάμε στην αγορά. Πάμε στην αγορά, κύριε Περνίκο. Πάμε στην αγορά. Να το δω πότε, να είμαι ζωντανό όμω μέχρι να το δω. Πάμε στην αγορά. Να είμαι ζωντανό όμω. Λοιπόν, πάμε στην αγορά. Πάμε στην αγορά. Λοιπόν, κύριε, για να ακούσουμε το σχόλιο από αυτόν. Όταν συζητάμε αυτά τα θέματα, πρέπει να μιλάμε τη γλώσσα τη αλήθεια. Και η αλήθεια είναι ότι εδώ στην Ελλάδα έχουμε μάθει να έχουμε μονοθεματικές τοποθετήσεις. Ο καθένας τα λέει όμορφα και ωραία και εύκολα και οι άλλοι να τρέχουν να επιθερματίσουν. Στην οικονομία δεν είναι έτσι τα πράγματα. Η Ευρώπη έχει τεράστιο πρόβλημα να έχει ανταγωνιστική οικονομία και να χρηματοδοτεί και το κοινωνικό της κράτος. Η αλήθεια είναι ότι εμείς χρεοκοπήσαμε και μέσα από την χρεοκοπία και οι εργασιακές σχέσεις δημιουργήθηκε αυτή η κατάσταση που λέμε και είναι πολύ δυσάρεστη όλη η υπόθεση. Σίγουρα προσπαθούμε να σώσουμε ό,τι μπορούμε. Σίγουρα προσπαθούμε και στα θέματα του κοινωνικού διαλόγου να περισσώσουμε και δικαιώματα των εργαζομένων και γενικά όσο μπορούμε όλοι μαζί, γιατί όταν είμαστε σε τέτοια κρίση πρέπει όλοι μαζί να δούμε πώς θα κρατηθούμε. Να έχουμε όμως την πραγματικότητα, την αίσθηση ότι τα πράγματα είναι δύσκολα, δεν είναι εύκολα. Όταν έχεις μεγάλες, όσο σου μεγαλώνει η ανεργία, τόσο σου απορριθμίζονται οι εργασιακές σχέσεις. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Πρέπει να τη σταθεροποιήσεις την οικονομία σου. Εάν δεν έχεις υγιή οικονομία, δεν μπορείς ούτε μεταρρυθμίσεις να κάνεις, ούτε σωστές εργασιακές σχέσεις να έχεις, ούτε να χρηματοδοτήσεις την κοινωνική. Είναι απλές. Να πατάς στο κομπιούτερ και να σου λέει ποιος είναι ο κουρής.
και ότι κάνει ένα άλλο. Αυτά. Απλά πράγματα. Μην πιάσουμε όλο το θέμα. Όχι, όχι, απλά πράγματα. Δεν γίνεται τίποτα. Μεταρρυθμίσει. Μεταρρυθμίσει το γκρέμισμα μονάχα. Εντάξει. Μεταρρυθμίσει το γκρέμισμα. Άμα καταστραφεί, καταστραφεί. Άμα γκρεμιστεί, γκρεμίστηκε. Πάει αυτό. Σίγουρα προσπαθήσουμε να το χτίσουμε. Γι' αυτό είμαστε εδώ, να προσπαθήσουμε μαζί σε δύσκολες στιγμές να χτίσουμε και εργασιακές σχέσεις, να σώσουμε και διάλογο να κάνουμε και να δούμε τι γίνεται. Αλλά να έχουμε συνέστηση το τι πραγματικά συμβαίνει και ότι τα πράγματα δεν είναι εύκολα. Συνέστηση, κύριε Βαρνίκο, μου κάθεσε αλλή μόνο εκείνος που πάει στο σύνδιο δεν έχει συνέστηση του τι συμβαίνει. Ή ο άνεργος ή εκείνος που έχει κλείσει το μαγαζί του. Μιλάω για εμάς που συζητάμε, δεν μιλάω για αυτό. Και εμείς έχουμε συνέστηση. Αυτός που δεν έχει. Αλλή μόνο να λέτε αυτό το πράγμα που δεν έχουμε συνέστηση. Εκεί που παίρνουν οι αποφάσεις έχει σημασία. Εκεί που παίρνουν οι αποφάσεις. Ψηλά. Αυτό που λέμε. Υπάρχει κανένα κοινωνικό διάλογο αυτή τη στιγμή? Αφού έχει διαραγεί ο ιστός της κοινωνίας. Με νομοθεσία έχει απαγορευτεί να καθορίζουμε θέματα κατά του μισθού και τα λοιπά. Αλλά ξεκινάς να σώσεις ό,τι μπορείς να σώσεις. Να ρωτήσω κάτι. Ναι. Η ελιά τελικά θα μείνει όπως στήθηκε ή θα κοιτάξτε, είναι υπάρχουν η ελιά. Ελιά ξέρετε ότι εμφανίζει μια... και εδώ δύο μήνες. Ναι. Και είναι μια προσπάθεια πράγματι να συνοηθεί ο χώρος. Δεν θα είναι εύκολο το χείρημα. Υπάρχουν άνθρωποι που περιλαμβάνουμε και εγώ, που θα προσπαθήσουμε να το διευρύνουμε, να μπουν και άλλοι. Υπάρχουν άλλοι που το αυτό, βλέπουν διαφορετικά. Ναι, θα το δούμε. Η προθέση του κ. Βενιζέλου για μια, και η ιδρύκο συνέδρια δηλαδή, για μια ανανέωση του Πασόκ. Θα μη ω ελιά θα είναι, η ελιά θα μεταβληθεί σε ένα νέο Πασόκ. Κοιτάξτε, Πασόκ είναι όλη η κοινωνία από μια άποψη. Άλλο έχει πάει στο ΣΥΡΙΖΑ, άλλο έχει πάει δεξιά, άλλο έχει πάει αριστερά. Δεν είναι όλη η κοινωνία Πασόκ. Δεν είναι όλη η κοινωνία Πασόκ. Και εσείς, δεν είναι όλη η κοινωνία Πασόκ. Δεν είναι όλη η κοινωνία Πασόκ. Αυτό που κάνει ο κύριο Φίλιππ. Δεν είναι όλη η κοινωνία Πασόκ. Νομίζω ότι δεν είστε. Όχι δα. Όχι δα. Το λε δηλαδή επειδή είναι κρυφό. Παρακαλώ, παρακαλώ. Αφήστε να ρωτήσει γιατί δεν έχω χρόνο πολύ. Κάτι ρωτάει. Ακούστε με τα κουτάκια. Αυτό. Κύριε Βενιζέλου, ή θα ενοποιηθεί η ελιά? Η ελιά, κατά την άποψή μου, επειδή είμαι από τους δημιουργούς ελιάς, έχει γίνει για να συνενώσει τη δημοκρατική παράταξη. Ο καθένας την προσωπική του στρατηγική να την εντάσει, γιατί είναι δύσκολο να την ξεπεράσει, να δούμε πώς αυτός ο χώρος, η λεγόμενη δημοκρατική παράταξη, θα εκπροσωπηθεί. Δεν έχουν προφανώς όλη την ίδια άποψη. Για μένα ήταν λάθος του Κουβέλη που δεν ήρθε στην Ελιά. Ήταν λάθος. Ούτε με τους 58 θα τον μιλούσαν και θεωρώ ότι δεν είναι τυχαίο ότι πήρε μικρό ποσοστό. Έκανε λάθος στρατηγική και πήρε το μικρό του ποσοστό. Θέλω να πιστεύω ότι από τα αποτελέσματα των εκλογών όλος αυτός ο χώρος θα θελήσει να πάρει την αγωνία του κόσμου που είπα προηγουμένα και να κοιτάξει να συνοηθεί. Όλο και το κομμάτι που είχε παλιά το Πασόκ. Θα το προσπαθήσουμε. Η ζωή είναι ένας αγώνας. Θα το προσπαθήσουμε. Δηλαδή ο κύριος Βενιζέλος, έχουμε πει. Θα μπορεί ο Βενιζέλος να είναι μέσα στην ελιά. Ο Βενιζέλος είναι ο μόνος ο οποίος βάζει, ούτε προσωπικό θέμα βάζεται τίποτα. Σου λέει μακάρι να μπορέσει να δούμε τι θα κάνουμε, να σταθεί ο τόπος, να στηριχθεί, να υπάρχει μια πολιτική σταθερότητα, να δούμε πώς θα ανασυγκροτηθεί ο τόπος. Δεν θα τεθεί θέμα ποιος θα είναι ο επικεφαλής στην Ελιά. Πάντως σίγουρα δεν βάζει τέτοια θέματα ο Βενιζέλος. Ο μόνος που δεν βάζει είναι αυτά. Θα τεθεί πάντως εκ των πραγμάτων. Δεν γίνεται αλλιώς. Έτσι πρέπει να έχει κάποιον επικεφαλής. Δεν γίνεται αλλιώς. Ο μόνος που δεν βάζει τέτοια θέματα, που βάζει το θέμα το καλό του τόπου μπροστά από οποιοδήποτε προσωπικό συμφέρον. Η άποψή μου είναι ότι είναι ο Βενιζέλος καλός ή κακός. Πάντως η αλήθεια είναι ότι εάν δεν συνοηθούμε, κανένας κανονικός άνθρωπος δεν μπορεί να επιβιώσει σε αυτόν τον τόπο έτσι όπως είναι σήμερα. Θα επιβιώσει ή ο πολύ πλούσιος ή το μεταλλαγμένο λαμόγιο. Δεν υπάρχει περίπτωση κανονικός άνθρωπος να επιβιώσει. Δεν διαφωνεί κανείς. Το θέμα είναι ότι. Το ζήτημα είναι τι πολιτικές προτείνεις. Τι πολιτικές προτείνεις προκειμένου να είναι βιώσιμα. Και το δεύτερο ζήτημα είναι να μην βάλουμε τις κοινωνικές τάξεις τσακώνοντα μεταξύ τους. Διότι τα μηνύματα να δείτε τα μισά είναι να μην τσακώνονται μεταξύ τους κοινωνικές ομάδες. Ακριβώς έτσι. Αυτό. Ακριβώς έτσι. Πρέπει μαζί να έχουμε ταξική κοινωνία και δεν το καταλάβαμε. Όχι, δεν έχουμε ταξική κοινωνία. Ούτε υπάρχει πουθενά εδώ πέρα για την κουβέντα που είχαμε. Ευχαριστούμε Σωτήρη και εσένα για την παρουσία σου εδώ. Να είστε καλά, να έχετε ένα πολύ όμορφο βράδυ. Το πρωί στα περίπτωρα την Κόντρα Νιούς. Γεια σας, καλή νύχτα σας.